Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες στην υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης κοπέλας από τον Κολωνό. Απολογείται η μητέρα της, ενώ φάνηκαν ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Στο συμβολικό κλείσιμο της οδού Ελένη Ζωγράφου μπροστά από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, ταχυδιανομής, εκπρόσωποι των οδηγών ταξί και κάτοικοι της περιοχής, διαμαρτυρόμενοι για τη μετατροπή του δρόμου σε καλντερίμι. Πάμε όμως να δούμε όλα όσα βρέθηκαν σήμερα στην επικαιρότητα. Συνεχής είναι οι αποκαλύψεις για την ανατριχιαστική υπόθεση με θύμα την 12χρονη στον Κολωνό. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα η μητέρα της με την κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπίας. Ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες προειδοποίησε ότι θα ασκήσει βέτο μετά την απομάκρυνση των δύο τροπολογιών που επέβαλαν προϋποθέσεις στην Τουρκία για την απόκτηση των μαχητικών F-16. Σε συμβολικό αποκλεισμό της οδού Ελένη Ζωγράφου, του δρόμου που οδηγεί στα Κάστρα στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος για να δείξουν τα προβλήματα που προκαλεί σε ασθενείς το πλακόστρωτο. Πάμε όμως να δούμε τις εξελίξεις, καθώς είναι ραγδαίες, στην υπόθεση της 12χρονης κοπέλας. Να δούμε τα νεότερα, θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, όπου εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Βάσο Τζίτζικα, να μας πει τι νεότερο υπάρχει. Καλησπέρα, Αντρέα. Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις, όπως είπε, στην υπόθεση βιασμού της 12χρονης. Ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης, ο κύριος Λίτρας, ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες δύο κοπέλες που καταγγέλνουν, που δείχνουν ουσιαστικά τον 53χρονο. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι κοπέλες τώρα είναι 18, ενώ όταν του συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν ανήλικες. Ο ίδιος αναφέρει ότι θα ερευνηθούν και άλλα πρόσωπα για να δώσουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουμε την μητέρα, η οποία σήμερα έφτασε στον ανακριτή, στην ανακρίτρια μάλλον. Η ίδια εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που τη βαραίνουν. Να θυμίσουμε ότι κατηγορείται για το αδίκημα της διακεκριμένης μαστροπίας και πήρε προθεσμία για την Δευτέρα 1 το μεσημέρι για να απολογηθεί. Ακόμη, η 12χρονη έφτασε σήμερα στο αστυνομικό τμήμα για τρίτη φορά, για να καταθέσει τρίτη φορά για τα ραντεβού στους οίκους ανοχής. Η ίδια ξέσπασε, δεν μπόρεσε να τελειώσει ουσιαστικά την απολογία της. Συγκλονιστικό είναι το γεγονός του ότι αναφέρει πως ο 53χρονος έλεγε αριθμούς από πινακίδες για να μπαίνει μέσα στα αυτοκίνητα και να διαπράττει αυτό το... Ναι. Το έγκλημα, το στιγερό που γινότανε, και το μόνο που ζητάει και θέλει να ακουστεί η 12χρονη είναι ότι θέλει να μπουν στη φυλακή οι υπεύθυνοι της συγκεκριμένης κατάστασης. Μάλιστα. Να δούμε τι άλλο θα προκύψει από αυτή την υπόθεση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, και βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Βάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοκάρουν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις γύρω από την υπόθεση βιασμού και μαστροπίας του 12χρονου παιδιού. Τα εμβάσματα στο τραπεζικό λογαριασμό της από τον 53χρονο κατηγορούμενο για βιασμό και εκπόρευση της 12χρονης, οι συχνές τηλεφωνικές συνομιλίες της μαζί του, που κατέγραψε τον τελευταίο μήνα ο κοριός της Ελλάς, και η ύποπτη συμπεριφορά της όλο αυτό το διάστημα, οδήγησαν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη σύλληψη της μητέρας του κοριτσιού. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγική υπόθεση της 12χρονης. Στοιχεία δείχνουν και την εμπλοκή της μητέρας της, η οποία κρατείται στη Γαδά με τη βασική κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπίας. Την ώρα που άνδρες της ασφάλειας έφταναν στο σπίτι της οικογένειας, έχοντας στα χέρια τους το ένταλμα σύλληψης της μητέρας, της είπαν πως έπρεπε να τους ακολουθήσει για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για την 12χρονη. Όταν της γνωστοποίησαν ότι υπάρχει ένταλμα εις βάρος της, η ίδια δήλωσε έκπληκτη. Από την πλευρά της, η δικηγόρος της οικογένειας, Ασπασία Ταραχοπούλου, λίγο μετά τη μεταγωγή της μητέρας στη Γαδά, δήλωσε ότι η 37χρονη μητέρα αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει. Ωστόσο, από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την οποία η μητέρα δεν γνώριζε ότι έχει γίνει, προκύπτει ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνούσε βραδινές ώρες με την 12χρονη, η οποία έλειπε από το σπίτι και του ρωτούσε εάν έχει χρήματα. Στην καταφατική απάντηση του παιδιού της έλεγε ότι όταν επιστρέψει στο σπίτι πρέπει να της δώσει συγκεκριμένα χρηματικά ποσά.
Οι αρχές πλέον διερευνούν την ύπαρξη κυκλώματος μεστοποιίας, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται και η 37χρονη μητέρα της 12χρονης, ενώ τα στελέχη της αστυνομίας κάνουν φύλο και φτερό το σπίτι της ανήλικης για να βρουν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα κατασχεθούν και θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση. Ο πρόεδρος της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος έδωσε εντολή να ανοιχτούν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της μητέρας της 12χρονης, αλλά και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των μελών της οικογένειας του 53χρονου για ύποπτες ροές χρήματος. Συνελήφθη για ναρκωτικά ο πατέρας της 12χρονης από τον Κολωνό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε μικρό ποσότητα ναρκωτικών κατά τη χθεσινή έρευνα στο σπίτι της οικογένειας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η σύλληψη του πατέρα του κοριτσιού έγινε το βράδυ της Τετάρτης, αφού στο σπίτι της οικογένειας στον Κολωνό βρέθηκε μικρό ποσότητα ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της έρευνας για την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης και τη σύλληψη της μητέρας της για μαστροποιία. Ώρα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι, Ηλίας Μίχος και Γιάννης Σοφιανίδης, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 33ης τακτικής ανακρίτριας. Κατά πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρονται να ομολόγησαν μόνο τη συνέβρεσή τους με το παιδί. Ο Μίχος αρνήθηκε να αναφερθεί σε όλες τις άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ ο δεύτερος φέρεται να μην αποδέχεται την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων που του αποδίδεται, όπως και στον καταστηματάρχη. Ανακρίτρια και εισαγγελέας μετά το πέρας της απολογητικής διαδικασίας ομόφωνα έκριναν πως οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή. Όπως έδειξε η άρση τηλεφωνικό απορρίτου από τα στελέχη της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής, ο 53χρονος είχε δεχτεί μέσω του chat στο οποίο αναρτούσε τα βίντεο με τους βιασμούς της ανήλικης 213 τηλεφωνικές κλήσεις από παιδοβιαστές. Ουδής γνωρίζει πώς ήταν αυτοί που βίασαν την ανήλικη έναντι 50 έως 70 ευρώ μέσα σε αυτοκίνητα και σε ένα δωμάτιο. Χρήματα που πάντα έπαιρνε ο ίδιος. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία έχει προκύψει ότι ο 53χρονος είχε φτιάξει προφίλ με υλικό της ανήλικης, το οποίο διαχειριζόταν ο ίδιος σε ένα τσάτ γνωριμιών, στο οποίο δημιουργείς προφίλ και από εκεί ο διαχειριστής του προφίλ δέχεται σχετικά αιτήματα. Η ανήλικη δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος την απειλούσε με όπλο και τη βίαζε συστηματικά μέσα στην επιχείρησή του. Από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, οι άνδρες που συνάντησα ήταν περίπου 10. Τα ραντεβού τα κανόνιζε ο Μίχος. Με πήγαιναν σε δωμάτια και στα αυτοκίνητά τους. Δεν ξέρω πού ακριβώς βρισκόμασταν. Συγκλονιστικές οι εξελίξεις λοιπόν σε αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάμε όμως αλληλοτουρκικά, καθώς η τελευταία σκόπελος που πρέπει να ξεπεράσει η Τουρκία για την προμήθεια των F-16 από τις ΗΠΑ ακούει στο όνομα Ρόμπερτ Μενέντες. Ο Αμερικανός γερουσιαστής διατηρεί το δικαίωμα ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας να προβάλλει βέτο στην έγκριση αμυντικών συμβάσεων. Ξεκάθαρη τη στάση του για την πώληση των F-16 στην Τουρκία έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες, μετά την απομάκρυνση των δύο τροπολογιών που επέβαλαν προϋποθέσεις στην Τουρκία για την απόκτηση των μαχητικών, τονίζοντας πως δεν θα εγκρίνει καμία πώληση όσο η Τουρκία και ο Ερντογάν συνεχίζουν την επιθετική εκστρατεία σε όλη την περιοχή. Οι ελογοτροπολογίες είχαν κατατεθεί από τους γερουσιαστές Μενέντες και Κρις Βαν Χόλεν στο νομοσχέδιο της Γερουσίας για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Ωστόσο, η αντίστοιχη τροπολογία που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή Κρις Πάπα στο νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει ήδη υπερψηφιστεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το τελικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί μέσα από διαπραγματεύσεις που θα γίνουν μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων μετά το πέρας των μεσοπρόθεσμων εκλογών. Οι τροπολογίες αποτελούν μόνο ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία για τη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αμερικανός γερουσιαστής κατέστησε σαφές ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί καμία τροπολογία, εκείνος επιφυλάσσεται να ασκήσει βέτο στην έγκριση οποιασδήποτε μελλοντικής σύμβασης για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Στην πλατφόρμα ή καταναλωτής αναμένεται να αναρτηθούν τα προϊόντα με τα οποία κάθε σούπερ μάρκετ θα επιλέξει έτσι ώστε να γεμίσει το καλάθι του νοικοκυριού με τις συγκρατημένες ανατιμήσεις. Στα 50 προϊόντα θα υπάρχει ειδική σήμανση και οι τιμές τους θα είναι καθημερινά αναρτημένες στα σούπερ μάρκετ.
Σε 2 εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το καλάθι του νοικοκυριού. Θα περιλαμβάνει μηδενικές ή πολύ μικρές αυξήσεις, θα έχει σήμανση και θα εμπλουτίζεται κάθε 15 ημέρες. Οι βιομηχανίες τροφίμων δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών. Έτοιμο είναι και το καλάθι του νοικοκυριού που θα χωρέσει μέσα 51 συγκεκριμένα προϊόντα από 30 κατηγορίες, εκ των οποίων ρύζι, ψωμί, ζυμαρικά, κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά, έλαια, ροφήματα ήδη καθαρίσμου και προσωπικής υγιεινής, καθώς και ήδη για μωρά. Το κάθε σούπερ μάρκετ θα ανανεώνει ανά εβδομάδα ή 15 ημέρες το δικό του καλάθι, με τις μάρκες που θα κοστίσουν λιγότερο για να λειτουργήσει καλύτερο ανταγωνισμός και να αποφευχθούν ελλείψεις αγαθών. Την δυνατότητα να εστιάσουν οι προσφορές στα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού για ακόμη μεγαλύτερη συγκράτηση των τιμών συζήτησαν Υπουργείο Ανάπτυξης και Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων. Η κυβέρνηση ασφαλώς θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες σε όλο το μήκος της αγοράς για να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Τι είναι η συμφωνία μας και με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία τροφίμων χθες? Συμφωνήσαμε στη λίστα των 50 προϊόντων. Θα υπάρξουν 2 αλλαγές μετά την ανταλλαγή της λίστας και τη δημοσιότητα, γιατί δεχόμαστε τη δυτική που υπάρχει. Από τη μέρα που συναντηθήκαμε με το σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ, θα ελέγχουμε την τιμή εκείνης ημέρας, αλλά δεν μπορεί να αυξήσει κάποιο τα προϊόντα τώρα για να κάνει το καλάθι. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το πλαίσιο λειτουργίας του συγκεκριμένου καλαθιού, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 10 με 15 ημέρες. Με τιμή που θα κυμαίνεται στα 1,42 με 1,45 ευρώ ανά λίτρο, μετά την επιδότηση των 0,25 ευρώ ανά λίτρο που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, αναμένεται να ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με παράγοντες αγοράς να εκτιμούν πως η ζήτηση, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες διάθεσης, θα είναι υποτονική. Η κρατική στήριξη για τα νοικοκυριά που θα χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούν το χειμώνα είναι τριπλή. Επιδότηση στην Αντλία από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου το 2022, το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται φθηνότερα κατά 25 λεπτά. Παλαιοί δικαιούχοι, τα νοικοκυριά που ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης και έλαβαν και πέρυσι επίδομα θέρμανσης, θα εισπράξουν φέτος μεγαλύτερο επίδομα λόγω της αύξησης από 300 σε 350 ευρώ. Νέοι δικαιούχοι. Όλοι οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν διπλάσιο επίδομα. Με την κοινή υπουργική απόφαση θα ορίζονται επίσης τα εξής. Το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 16.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 24.000 ευρώ για τον έγκαμο, ποσό που προαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. Στα επίπεδα των 370 εκατομμυρίων, η αξία των οποίων θα κινείται πέριξ των 400 δισεκατομμυρίων, αναμένεται να ανέλθουν συναλλαγές που θα διακανονιστούν από τα διατραπεζικά συστήματα κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky 100,3, αναφέρθηκε στην πορεία των επενδύσεων στην Ελλάδα, λέγοντας ότι το ενδιαφέρον για επένδυση στην Ελλάδα από τη Γερμανία είναι πολύ μεγάλο. Η προσπάθεια για την προσέλκυση επενδύσεων είναι μια δύσκολη προσπάθεια και φέρνει καρπούς μετά από αρκετό διάστημα. Εμείς, σαν κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, σαν υπουργός, έχουμε πια αποδείξει ότι αυτή τη δουλειά μπορούμε να την κάνουμε. Ξέρουμε να την κάνουμε. Και έχουμε πλέον το 22 ήδη το ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών. Για να συνεχίσουμε και το 23, χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσπάθεια μέσα στο πολύ δύσκολο κλίμα που έχει φέρει ο πόλεμος και ο πληθωρισμός. Είχα λοιπόν συνάντηση με πάρα πολλές γερμανικές επιχειρήσεις, αλλά και με οργανωμένους θεσμικούς φορείς της οικονομίας Γερμανίας. Είδα και το εμπορικό του επενδυτήριο και το βιομηχανικό τους και το σύνδεσμο των βιομηχάνων τους, μεταξύ πολλών άλλων, αλλά και πάρα πολλές, πάνω από 50 διαφορετικές γερμανικές εταιρείες. Το ενδιαφέρον για επένδυση στην Ελλάδα είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλο, εξήγησε σε όλους τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα, τα επιτεύγματα τα οικονομικά της Ελλάδος, γιατί συμφέρει να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα τώρα. Θα ακολουθήσουν πολλά διαφορετικά ταξίδια, ιδιαίτερα με το επιμελητήριο το ελληνογερμανικό στην Αθήνα και τον κύριο Πατεράκη και τον κύριο Κελέμη και τον κύριο Γούναρη, αλλά και με το εμπορικό επιμελητήριο της Γερμανίας σε κρατήδια γερμανικά, γιατί μας εξήγησαν ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι από τις μεσαίες γερμανικές επιχειρήσεις, μεσαίες στο γερμανικό μέγεθος, πολύ μεγάλες για τα ελληνικά δεδομένα, οι οποίες ψάχνουν χώρες άλλες εντός της Ευρώπης για να μεταφέρουν γραμμές παραγωγής τους.
Είμαι λοιπόν εξαιρετικά αισιόδοξος ότι θα έχουμε τους επόμενους μήνες πολύ μεγάλη επενδυτική κίνηση από την Γερμανία προς την Ελλάδα και γι' αυτό εργαζόμαστε όσο μπορούμε πιο πολύ. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο επισκέφθηκε κλιμάκιο του Πασόκ Κινάλ προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση στο νοσοκομείο αλλά και τις ελλείψεις σε προσωπικό και δει σε αναισθησιολόγους. Το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Α Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με την διοίκηση και τους γιατρούς της κλινικής μεταμοσχεύσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής, την προηγούμενη χρονιά περίπου 2.000 χειρουργία μεταφέρθηκαν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο σε ιδιωτικές κλινικές. Με βάση αυτή την αναφορά, θέτει το ερώτημα για το ποιος μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα πόσο κόστησαν αυτά τα χειρουργία στον Έλληνα φορολογούμενο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Θεσσαλονίκης, η δημόσια δεν είναι θέμα μόνο διαχείρισης και λογιστικών πράξεων. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής αν οι κυβερνήσεις θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν το δημόσιο χαρακτήρα του ή εάν θα αφήσουν να υποβαθμίζεται με σαφή θύματα τους Έλληνες πολίτες και κυρίως τους μη έχοντες. Στο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και γιατρός Πένι Δαλαμπούρα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και γιατρός Γιώργος Τρελόπουλος και η υπεύθυνη του τομέα υγείας και πρόνοιας της Νομαρχιακής Ελένη Χριστιά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη Θεσσαλονίκη, είναι η οδός Χρυσοχώου και βεβαίως και η μνήμη του στρατηγού Αθανασίου Χρυσοχώου, λόγω της ταλαιπωρίας που έχει υποστεί αυτή η οδός, αυτός ο δρόμος με τις μετονομασίες. Έχουμε μαζί μας τον ιστορικό, γιατί χρειάζεται ένας ιστορικός για αυτό το θέμα, τον επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Νικόλαο Βασιλιάδη. Καλό απόγευμα, κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα, κύριε Σταματόπουλε, σε εσάς και τους πολυπληθείς τηλεθεατές. Να είστε καλά. Βεργίνα τηλεόρασης, όλο ένα αυξανόμενος. Σας εύχομαι να πολλαπλασιαστούν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι το 2018 είχε αποφασιστεί με το ονομασία της οδού Χρυσοχώου σε Αλμπέρτου Νάρ. Το θέμα δεν είναι σε τι μετονομάστηκε, το θέμα είναι ότι μετονομάστηκε μία οδός λόγω κάποιων αιτήσεων και ενστάσεων που κάνανε κάποιοι αριστεροί, τώρα περιθωρίου της αριστεράς, κάποιοι αριστεροί τέλος πάντων, οι οποίοι βρήκαν σύμμαχο τον τότε δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Ασφαλώς, γιατί έπρεπε να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, και μετονομάστηκε η οδός Χρυσοχώου που ήταν περίπου 50 χρόνια εκεί. Από το 1971. Ναι, να βλέπουμε τα πλάνα της οδού Χρυσοχώου, παρακαλώ. Και αυτή είναι ένα θεματική πλάκα. Είναι ένα θεματική πλάκα, ναι. Κάποια στιγμή και αυτή σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα περί απελευθέρωσης Θεσσαλονίκης. Να το πούμε λίγο στο τέλος. Για να υπάρχει απελευθέρωση πρέπει να υπάρχει μάχη. Οπότε, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές όσοι δεν γνωρίζουν το θέμα, μετονομάστηκε λοιπόν η οδός Χρυσοχώου με το αιτιολογικό που είπαν αυτοί οι αριστεροί και ο κύριος Μπουτάρης, ότι ο στρατηγός Αθανάσης Χρυσοχώου ήταν δοσύλλογος, συνεργάτης των Γερμανών, γι' αυτό έπρεπε να μην υπάρχει οδός με το όνομά του. Λογικό για κάποιο δοσύλλογο να μην υπάρχει οδός, αλλά σε σήμερα περίπτωση, κύριε Βασιλιάδη, είχε γίνει και δίκη. Είχε δικαστεί ο Αθανάσης Χρυσοχώου και αθώθηκε και δεν ήταν. Και πριν σας δώσω το λόγο, αποδείχθηκε στη δίκη ότι δεν έγινε ότι η απόφαση αυτή κατέπεσε στο διοικητικό εφετείο. Ακριβώς. Και ακυρώθηκε μετά από προσφυγή των συγγενών του στρατηγού Αθανασίου Χρυσοχώου. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι σαν σήμερα, πριν από 118 χρόνια, σκοτώθηκε το άνθρωπο σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνα, ο Παύλος Μελάς. Σωστά το λέω. Η αναφορά αυτή δεν είναι τυχαία, γιατί έχει να κάνει γενικότερα με την εθνοτική δαπάλη στη Μακεδονία. Έτσι, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, υπήρχε μια λογική αναθεωρητισμού, ειδικά από τη μεριά της Βουλγαρίας. Για να το πάμε, για να καταλάβουμε ιστορικά, θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, όταν ξεκίνησε ως ΣΕΚΕ και τα λοιπά, εξ αρχής είχε μια εκπεφρασμένη άποψη για ενιαία ανεξάρτητη Μακεδονία στα πλαίσια μιας βαλκανικής κομμουνιστικής ομοσπονδίας, μιλούσε για ανεξάρτητους Μακεδόνες και ούτω καθεξής. Έτσι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, γι' αυτό και διαχώρησε ο ιστορικός Κορδάτος και άλλα ιστορικά στελέχη και διαγράφηκαν. Σωστά. Το 1929, επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου, έγινε το περίφημο ιδιώνυμο που αφορούσε τον κομμουνιστικό κίνδυνο, εξού και ξεκίνησαν οι δηλώσεις μετανοίας. Μεταξύ των δηλωσιών που μετανόησαν ήταν και ο γνωστός Θανάσης Κλάρας, η Μιζέριας ή δεν ξέρω τι, πόσα άλλα επώνυμα είχε. Λοιπόν, ο Άρης Βελουχιώτης. Έτσι, τα λέω λοιπόν αυτά
Γιατί υπήρχε, μιλάμε για μια, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, υπήρχε ένα ρεύμα, θα έλεγα, στην ελληνική κοινωνία του αντικομουνισμού. Έγινε η 4η Αυγούστου, έχουμε τον Ελληνοαλλικό πόλεμο και βεβαίως πάει η Ελλάδα σε τριπλή γερμανική κατοχή. Εδώ πρέπει να δούμε ότι η συγκεκριμένη... Γερμανική, Ιταλική, Βουλγαρική. Γερμανική, Ιταλική, τριπλή κατοχή είναι. Γερμανο-Ιταλο-Βουλγαρική κατοχή. Λοιπόν, από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, έτσι, οι πιο επικίνδυνοι από αυτή την τριπλή ήταν οι Βούλγαροι προφανώς, οι οποίοι υποθαλμούσαν, κατήχαν την Ανατολική Μακεδονία και προέβησαν επίσης σε θηριωδίες και υποθαλμούσαν και την Κεντρική Μακεδονία. Έγινε μια βίαιη εκδίωξη πληθυσμού από την Ανατολική Μακεδονία. Λοιπόν, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τη τύχη της Μακεδονίας μέσα από αυτή την εξέλιξη. Εδώ πρέπει να πούμε λοιπόν το εξής. Η περίοδος εκείνη, πέρα από την αναθεώρηση των αφηγημάτων ή τα αντικρουόμενα κτλ. Που το έχουμε πει πολλές φορές, δεν υπάρχει δεκαετία στην ελληνική ιστορία που να είναι τόσο αμφισβητήσιμη και τόσο αμφίσιμη και αντικρουόμενη όσο η δεκαετία του 40-50. Έχουμε πει λοιπόν, καταρχήν, όταν πριν ξεκινήσει, πριν κηρύξει το πόλεμο Γερμανία-Σοβιετική Ένωση, δεν υπήρχε καμία αντίδραση του ΚΚΕ. Στη συνέχεια λοιπόν, με το που σπάει και η συμφωνία Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, δημιουργείται πρώτον η ΕΠΟΝ, που είναι παρήχηση της ΕΟΝ, ο ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ. Για να δούμε πώς ακριβώς έχει τις πίεσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχει το εξής, μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Δυστυχώς, εγώ θα το πω, ας πούμε, και είναι άποψή μου, υπήρχε το ζήτημα ακριβώς από το σας λέω, το ΚΚΕ, ελέγχοντας αυτές τις οργανώσεις στην πορεία, γιατί απέκτησαν μια μαζικότητα, γιατί οι άνθρωποι μιλούσαν για το θέμα της απελευθέρωσης, σχηματίστηκαν και άλλες οργανώσεις. Στράφηκε κυρίως εναντίον κάποιων εθνικών οργανώσεων και στη Μακεδονία και οπουδήποτε. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι, για παράδειγμα, εξόντωσε το Σύνταγμα του Ψάρου και άλλες εθνικιστικές, όπως αποκαλούνται, πατριωτικές οργανώσεις, στη λογική να μονοπολίσει την αντίσταση και εν ώψη της επόμενης μέρας. Αρκεί να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι, για να γίνει κάτι το οποίο ίσως δεν γνωρίζει. Ξέρετε ότι έχετε δει το καταστατικό του ΕΔΕΣ, του Ζέρβα. Λοιπόν, μιλάει για βασίλευτη δημοκρατία και για σοσιαλισμό. Ο Ζέρβας, λοιπόν, ο οποίος μιλούσε για βασίλευτη δημοκρατία και για σοσιαλισμό και ήταν βενιζελικός, έτσι, αξιωματικός. Λοιπόν, κάποια στιγμή, όταν το ΚΚΕ, ο Ελλάς δηλαδή, στράφηκε εναντίον του, στη λογική των να τον εξοντώσει, που ήταν η δεύτερη, έτσι, σε δύναμη αριθμητικά και ποιοτικά αντιστασιακή οργάνωση, λοιπόν, έδειξε και αυτό σε έναν αντικομουνισμό. Έτσι ακριβώς δημιουργούνται και τα τάγματα ασφαλείας, τα οποία πολυσυζητημένα κτλ. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήταν ακριβώς συνεργάτες των Γερμανών, γιατί είναι του δοσιλόγου, σημαίνει ότι έχει κάποιο συμφέρον ο ίδιος και βεβαίως βλάπτει τα συμφέροντα της πατρίδος. Από την άλλη, να δούμε και μια πραγματικότητα. Τα λέω αυτά, μου επιτρέπετε, για να μπορέσουμε να κατανοήσει ο κόσμος την περίπτωση του Αθανασίου Χρυσοχώου. Όταν έπεσε το μέτωπο, εντάξει, αποστρατεύτηκαν βεβαίως πάρα πολλοί αξιωματικοί. Έτσι λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε και το εξής. Και εκεί για το θέμα της δικολόγησης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Έτσι, ο Κατσιμήτρος, ο ήρωας του Έπους Αλβανίας, δικάστηκε ο δοσύλλογος. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ζητήματα. Κάποιοι θεώρησαν ότι θα μπορούσε, ο ελληνικός στρατός πάντως δεν εχμαλωτίστηκε. Έτσι και αυτό ήταν ένα σημείο. Λοιπόν, υπήρχαν 13 περίπου χιλιάδες αξιωματικοί. Από αυτούς γύρω στις 2.500 σταδιακά βρέθηκαν στη Μέση Ανατολή. 1.900 εντάχθηκαν στον Ελλάς, 1.200 στον ΕΔΕΣ, 1.000 συγκρότησαν τα τάγματα ασφαλείας και περί τους 200 ήταν στην οργάνωση Χ του Γρίβα. Έτσι, του συνταγματάρχη Γεώργιου Γρίβα, του μετέπειτα αρχηγού της ΕΟΚΑ. Του μετέπειτα Διγέννη, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπήρχε αυτό το πλαίσιο του αντικομουνισμού. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι βγήκαν, γιατί το ΚΚΕ, ο Ελλάς, αντί να αξιολογικεί ακριβώς χαρακτηρίζοντας κάποιους ως δοσύλλογους κτλ., χτυπούσε και προσπαθούσε να διαλύσει άλλες οργανώσεις. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Ελλάδα υπήρχαν υπερασπιστές Βόρεια Ελλάδος που μετεξελίχθηκαν στην Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση ΠΑΟ. Λοιπόν, εδώ υπήρχε λοιπόν μια πολύ μεγάλη ανησυχία σχετικά τόσο με τη βουλγαρική προπαγάνδα και δευτερευόντως και με τη ρουμανική προπαγάνδα. Να θυμίσω το πριγκιπάτο της Πίνδου. Βεβαίως. Με τον Διαμάντη, τον Περιβόητο κτλ. Ακριβώς για τους βλάχους, τους πολυπληθείς χιλιάδες βλάχους, και εμείς έλκουμε την καταγωγή μας, εγώ εκ μητρός από το μοναστήρι κτλ. Υπήρχαν λοιπόν ζητήματα. Κάποιοι λοιπόν, οι οποίοι εκ των πραγμάτων, οι υπόλοιποι 6.000 στρατιωτικοί, βρέθηκαν, παρέμειναν στις θέσεις τους στο κρατικό μηχανισμό. Εκεί λοιπόν, γιατί οι Γερμανοί δεν είχαν τη δυνατότητα, άρα λοιπόν υπήρχε μια συνέχεια στο κράτος. Αυτοί δεν ήταν ακριβώς ότι ήταν άνθρωποι των Γερμανών και υπηρετούσαν τα σχέδια των Γερμανών. Απέναντίας, πάρα πολλοί από αυτούς ήταν σε συνεννόηση και με τη συμμαχική κυβέρνηση και με τους συμμάχους και βεβαίως προσπαθούσαν να έδιναν πληροφορίες, προσπαθούσαν ακριβώς να διασώσουν κάποια πράγματα. Αναφέρω το παράδειγμα του Άγγελου Έβερτ, έτσι, ο οποίος είχε σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους, ο γνωστός αρχηγός χωροφυλακής, ο πατέρας του αϊνής του Μιλτιάδη Έβερτ. Μια τέτοια περίπτωση ήταν λοιπόν και ο Αθανάσιος Χρυσοχώου, ο οποίος ήταν
στο στενό πυρήνα των συνεργατών του στρατηγού Τσολάκογλου. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπήρχε αυτή η προσωπική σχέση, τον έστειλε εδώ στην Μακεδονία ως γενικό διοικητή νομαρχιών, γενικό νομάρχη, να το πω έτσι εδώ πέρα, στη συνέχεια και ως φρούραχο και τα λοιπά σε διάφορες θέσεις. Δεν θα μιλήσω μόνο για τις πλάστες ταυτότητες που δίνα κτλ. Καταρχήν ο Χρυσοχό, να πούμε επίσης, γιατί κατηγορήθηκε γι' αυτό, δεν είχε καμία σχέση ούτε στην αναγκαστική εργασία των Εβραίων Θεσσαλονίκης, ούτε βεβαίως στον εκτοπισμό τους κτλ. Αυτό έχουν αποδειχθεί ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, έχει γίνει μία μελέτη, έτσι, η οποία στηρίζεται σε βρετανικά, αμερικανικά και γερμανικά αρχεία και εκδόθηκε ένα βιβλίο το 2012 του Βάιου Καλογριά, έτσι λοιπόν, το οποίο προλογίζουν. Το αντίπαλο δέος. Ακριβώς. Το αντίπαλο δέος, εθνικιστικές αντιστασιακές οργανώσεις στην Κεντρική Μακεδονία. Το οποίο προλογίζουν ο Νίκος Μαρατζίδης και ο Παρμενίου Παπαθανασίου. Ναι, ακριβώς. Ο συνάδελφος στο τμήμα Βαλκανικών, ο γνωστός, πολύ γνωστός ιστορικός, εν πάση περιπτώσει μόνο αριστερό, μόνο δεξιών εθνικιστικών αντιλήψεων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κτλ. Το λέω λοιπόν. Εκεί λοιπόν το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο ότι ο στρατηγός Χρυσοχό βοήθησε πάρα πολύ, κυρίως για να ανασχέσει το βουλγαρικό κίνδυνο. Οι Βούλγαροι δημιούργησαν βουλγαρική λέξη Θεσσαλονίκη για να δείξουν ακριβώς ότι υπάρχει βουλγαρικό στοιχείο, άρα για να μπορέσουν να την εγκολπώσουν. Από την άλλη, υπήρχαν τα θέματα, σας λέω, γιατί επειδή υπήρχαν τα διάφορα επεισόδια. Όταν χτυπούσαν οι αντάρτες κάποιους, υπήρχαν τα αντίστοιχα αντίπεινα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, και πρέπει να τους δούμε μέσα από αυτή την συγκυρία, προσπάθησαν, αφενός είχαν έντονο αντικομμουνισμό, δηλαδή ήταν πρώτα αντικομμουνιστές, βρέθηκαν να συνεργάζονται με τους Γερμανούς στη λογική και κυρίως επαναλαμβάνω για το συγκεκριμένο άτομο, και αυτό είναι αποδεδειγμένο ιστορικά, σας λέω, και προκύπτει μέσα από τα αρχεία, ότι προσπάθησε πάση θυσία να ανασχέσει το βουλγαρικό κίνδυνο και το ρουμανικό και τη ρουμανική προπαγάνδα. Και το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό. Απόδειξη το γεγονός αυτό που ανέφερε, ότι είχε τρία απαλλακτικά βουλέματα από τα εφετείο και δεν είχε καμία καταδικαστική απόφαση σε βάρος του. Ήταν πάρα πολύ απλό. Απέναντίας, βρέθηκε στη συνέχεια, συνεργάστηκε με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, έδωσε ένα τεράστιο έργο για την κατοχή στη Μακεδονία, 7 τόμους, το οποίο υπάρχει στη βιβλιοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Για εμάς τους ερευνητές αποτελεί ένα πολύ έτοιμο αρχαιακό υλικό. Δημιούργησε την υπηρετική αιστεία και βεβαίως και το ραδιόφωνο Μακεδονίας. Λοιπόν, είχε λοιπόν μια γενικότερη δράση. Στη συνέχεια, βεβαίως, ήταν βουλευτής, υποψήφιος βουλευτής με το Λαϊκό Κόμμα, με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση. Και εδώ να πούμε το εξής. Ο Γκοτζαμάνης, ο περίφημος Σωτήρης Γκοτζαμάνης, ο κατοχικός υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε και φυλακή και λόγω του νόμου το 51 παρεγράφει, αποφυλακίστηκε, στη συνέχεια συνέχισε κανονικά. Πολιτεύτηκε. Και εξελέγει, ακριβώς, πολιτεύτηκε και ούτω καθεξής και δεν υπήρχε και δεν έτσι κανείς θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε ακριβώς από κάποιες ιδεολειπτικές αγκυλώσεις και επαναλαμβάνω, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Μία από ακόμη το κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας, όπως το έχει πει ο Γιώργος Παπαδρέου, το έχω πει εγώ. Ή όπως το χαρακτήρισε ως κομμουνιστικό κίνδυνο ο Βενιζέλος και έκανε το ιδιώνυμο. Γιατί βλέπουμε ότι είναι κεντρώοι, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, αυτό είναι ιστορικό δεδομένο, το έχουμε πει, τα πρώτα τάγματα ασφαλείας επανδρώθηκαν από απότακτους Βενιζελικούς. Ήταν στη λογική του αντικομμουνιστικού κινδύνου. Δηλαδή, δέχτηκαν τον εξοπλισμό τους Γερμανούς ως προστασία απέναντι στον Ελλάς και την περίφημη έννοια της συλλογικής ευθύνης και τα εγκλήματα που έκανε ο Ελλάς, ο οποίος θα με επιτρέψετε να πω. Και μια προσωπική, όχι μόνο μια προσωπική άποψη, αλλά νομίζω προκύπτει. Γιορτάζουμε την επόμενη εβδομάδα, είναι στο Κούκο Πειραιάς, 750 τόσα θύματα. Αρχές Νοέμβρη έχουμε 7.432 θύματα στο Κιλκής. Να μην πάμε στο Μελιγαλά, σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος κτλ. Είναι γνωστά αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπήρχε αυτό το γεγονός, στράφηκε και κάποιοι ακριβώς για να γλιτώσουν. Φτάσαν στο σημείο να ζητήσουν, και βεβαίως δεν μιλάμε για περιπτώσεις σαν τον Μπούλο, ο οποίος φορούσε φασιστική στολή και ήταν κανονικά κυκλοφορία. Ήταν ακριβώς, ήταν περίπτωση δοσιλόγου, γι' αυτό και η Δάγκουλας και τα λοιπά, mm-hmm. κάποια τέτοιοι, οι οποίοι αποδεδειγμένα ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που θεώρησαν ότι μένοντας μέσα στον κρατικό μηχανισμό θα βοηθήσουν, και βέβαια να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό, έτσι. Προκύπτει μέσα από τα αρχεία ότι ο Αθανάσιος Χρυσοχοΐου, με την ιδιότητα που είχε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, συνεργαζόταν τόσο με την κατασκοπική βρετανική οργάνωση ZEVS, έτσι λοιπόν, και αυτό προκύπτει και το βιβλίο και οι ίδιοι οι Άγγλοι, όσο και με την επίσης κατασκοπική οργάνωση την Αμερικανική, την OSS. Λοιπόν, αυτά προκύπτουν μέσα αρχαία, γι' αυτό λοιπόν και υπήρχε μέχρι και ο Σβόλος, ο οποίος είναι ο γνωστός, ο οποίος προερχόμενος από το μοναστήρι βέβαια, αλλά ήταν αριστερός έτσι, πολιτικών φρονημάτων, αναφέρεται με πολύ επενετικά λόγια για το ρόλο και τη δράση του Αθανάσιου Χρυσοχού. Τώρα, το θέμα είναι ότι επειδή το 1971, επί επταετίας,
ορίστηκε και αποδόθηκε αυτή η ονοματοδοσία. Κάποιοι, όπως λέμε, νόες, δεν έχουμε τι άλλο να ασχοληθούν, λες και το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης είναι αυτό. Και έδωσα μια ονομασία Αλμπέρτο Νάρ, γιατί έγινε σύνδεση. Ξέρετε, ο Αλμπέρτο Νάρ είναι ένας πολύ γνωστός, ο οποίος το 1991 κλήθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, λέει κιόλας, και τον παρουσίασε ο αντιδήμαρχος ως εκπρόσωπο των Ευρώπης Θεσσαλονίκης, λέει: εκπροσωπώ τον Αλμπέρτο Νάρ. Προσωπώ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποια στιγμή δόθηκε ένα περιτύλιγμα, ας πούμε, έτσι έγινε μια σύνδεση για να μπορέσει να δικαιολογηθεί και η αλλαγή της ονοματοδοσίας. Μάλιστα. Γι' αυτό και κατέπεσε και στο δικαστήριο. Άρα έχουμε τώρα δικαστική απόφαση η οποία λέει ότι. Ακυρώνεται, ότι κακώς άλλαξε η ονομασία. Έχουμε μια γνωμάτευση που ζήτησε, γνωμοδότηση μάλλον, που ζήτησε η πέμπτη κοινότητα στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος δρόμος. Από τον ιστορικό, τον διδάκτορα, τον Ευάγγελο, τον Χεκίμογλου. Ο οποίος έδωσε μια τέτοια γνωμάτιση, παραθέτοντας και εκτεταμένα αποσπάσματα αυτού του βιβλίου του κυρίου Καλογρία, 93 σελίδων, που πραγματικά περιγράφει όλα αυτά, αυτά τα οποία εγώ θα έλεγα συνέθεσα περιληπτικά. Αυτό θα αναθέτει ακόμα πιο περιληπτικά, με πάσα λεπτομέρεια, που καταδεικνύει ακριβώς ότι ο Χρυσοχώρο μόνο δοσύλλογο δεν ήταν, μόνο συνεργάτη των Γερμανών. Άρα, δεν έχουμε ήταν. Την απόφαση του δικαστήριου. Και είναι από του ανθρώπου, και αυτό είναι πρέπει να τα δούμε κάποια πράγματα στην ιστορία. Έτσι, γιατί εμεί τώρα είμαστε το 2022, βεβαίω, με μια μακρινή ματιά από τα γεγονότα, να δούμε ακριβώ να κατανοήσουμε το περιβάλλον εκείνη τη εποχή. Μιλάμε για μια κατοχή, επαναλαμβάνω. Και κάποιοι επέλεξαν. Κάποιοι επέλεξαν να βγουν στο βουνό. Κάποιοι επέλεξαν να πολεμήσουν μέσα στην Ανατολή. Κάποιοι επέλεξαν να μείνουν εδώ και να προσπαθήσουν να διατηρήσουν. Γιατί ξέρετε κάτι. Έχω μια πολύ αρνητική άποψη για τις κατοχικές κυβερνήσεις. Ξέρετε και τους χαρακτηρισμούς Τσολάκογλου που δίνανε πολιτικοί σε άλλους πολιτικούς κτλ. Διαβάζοντας όμως κάποια βιβλία, βλέπω το εξής. Για παράδειγμα, ο Λογοθετόπουλος είχε στείλει γράμμα στο Χίτλερ για να αποτρέψει ακριβώς τον ευβουλγαρισμό της Μακεδονίας. Θέλω να πω, όχι ότι βεβαίως θα τους βγάλουμε τέλος και ευεργέτες, έτσι μην παρεξηγηθούμε, αλλά θέλω να πω ότι ακριβώς το ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούσαν και οι περισσότεροι όσοι βρίσκονταν σε κυβερνήσεις ήταν συνεννόηση. Τόσο με την κυβέρνηση την κατοχική των Αθηνών, υπήρχε συνέχεια και με τη συμμαχική κυβέρνηση και με την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Και με τους συμμάχους. Οπότε κύριε καθηγητά, έχουμε. Επειδή είστε και νομικός, έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου, τη γνωμοδότηση. Εφόσον καταρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο. Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πέτρο Λεκάκη, και μου είπε ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο λογικά θα έρθει προς ψήφιση το θέμα για να ακυρωθεί με τον ονομασία. Θα πρέπει να εκτελεστεί, γιατί οι δικαστικές αποφάσεις. Πρέπει να εκτελεστεί. Υπάρχει υποχρέωση της διοίκησης, υπάρχει μια γενική διοικητική αρχή. Υποχρέωση συμμόρφωση δίκηση στι δικαστικέ αποφάσει. Μάλιστα. Οπότε, μένει να δούμε τι, όπω μου είπε ο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει νομίζω στι 31 του μήνα, είναι το 30-31, κάπου εκεί, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε τι θα γίνει καθώ θα συζητεί το θέμα. Έχουμε τόσα πολλά προβλήματα, αγαπητέ Ανδρέα. Ναι, δηλαδή, πραγματικά αυτή η κοινωνία, το μόνο που μα έμενε τώρα να ασχολούμαστε με την ονομοδοσία και για τον Αθανάσιο Χρυσοχώρο κτλ. Α τα αφήσει του ιστορικού. Και καλό είναι, σα λέω, και τους 7 τόμους που έχει δώσει για την κατοχή στη Μακεδονία να πάει κάποιος να επισκεφθεί στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Και αυτό ακριβώς την. Απλώς δεν μπορεί κανείς να σε λυγεί πάνω στην ιστορία, κύριε καθηγητά, και αυτό είμαστε εδώ κι εσείς δυστυχώς, θεσμικά ως καθηγητής του Πανεπιστημίου, αλλά και εμείς ως δημοσιογράφοι να προστατεύουμε την δυστυχώς, ιστορία. Δυστυχώς, έτσι, για να το συνδέσω και με την άθλια επικαιρότητα, υπάρχει μια σοβαρή μαστροπία, παύλα παιδεραστία στην ιστορία μας και μια αναθεώρηση ακριβώς λοιπόν των θυτών που εμφανίζονται και ως θύματα. Αυτό είναι πρέπει να σιωπούν, πρέπει να στραφεί. Πρέπει έτσι, να. Ακριβώς. Οι εγκληματίες πρέπει να σιωπούν. Μάλιστα. Οι πραγματικοί εγκληματίες. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόραση. Και εγώ ευχαριστώ. Στο συμβολικό κλείσιμο της οδού Ελένη Ζωγράφου μπροστά από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, ταχυδιανομής, εκπρόσωποι των οδηγών ταξί και κάτοικοι της περιοχής, διαμαρτυρόμενοι για τη μετατροπή του δρόμου σε καλντερίμι. Σε συμβολικό αποκλεισμό της οδού Ελένης Ζωγράφου και διαμαρτυρία προέβησαν το πρωί της Πέμπτης οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος καθώς και οι διανομής για την απαράδεκτη κατάσταση όπως τονίζουν στο πλακόστρωτο. Μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν για να επικοινωνήσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ίδιοι καθώς και όλοι οι συναδελφοί τους όσον αφορά τη μετάβαση από και προς το νοσοκομείο, καθώς όπως αναφέρει. Το πλακόστρωτο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη μεταφορά των ασθενών, όχι μόνο με τα ασθενοφόρα, αλλά και με απλά γιοταχεία αυτοκίνητα, όπως επίσης και με τα ταξί, των οποίων οι οδηγοί αρνούνται να συνοδεύσουν μέχρι το νοσοκομείο. Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε και πάλι. Κλείνουμε συμβολικά το δρόμο γιατί δεν μας ακούει ο Δήμος. Από την πρώτη στιγμή εμείς έχουμε πει ότι η πέτρα η οποία έχουν διαλέξει για να βάλουν ότι δεν είναι
η αρμόζουσα για ένα νοσοκομείο. Επισκέπτονται ασθενείς στο νοσοκομείο και δημιουργείται πρόβλημα στην μεταφορά τους, γιατί υπάρχει έντονος κραδασμός στα οχήματα, στα ασθενοφόρα και στα αυτοκίνητα τα ιδιωτικά, και όταν έρχονται εδώ διαμαρτύρονται ότι πονάνε πάρα πολύ και δημιουργείται πρόβλημα. Τα αμαξίδια, τα αναπηρικά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα τέτοιο δρόμο και έχουμε διαμαρτυρίες και από άλλες ομοσπονδίες, από την Ομοσπονδία Ταξί, από την Ομοσπονδία των Οδηγών ΟΑΣΤ, από την Ομοσπονδία των Λεωφορείουχων της πόλης, από τους ταχυμεταφορείς, τέλος πάντων από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν την οδό Ελένη Ζωγράφου. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος, είπε ότι ότι ευθύνη έχει για την πέτρα η εφορία αρχαιοτήτων. Απευθυνθήκαμε στην εφορία αρχαιοτήτων, η οποία εν κατακλείδη καταλήγει στο έγγραφό της ότι για το υλικό και για την προφανώς αστοχία υλικού και προφανώς για την κακοτεχνία ευθύνη φέρνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Όταν είχε περάσει από εδώ ο δήμαρχος και πήγε η αντιπρόεδρος του σωματείου για να του διαμαρτυρηθεί, είπε ότι είμαστε πολιτικοί μηχανικοί και ξέρουμε τι κάνουμε. Στο ερώτημα λοιπόν τι να κάνουμε με το δρόμο, τους επιστρέφουμε ότι αφού είναι πολιτικοί μηχανικοί, ας βρουν τι πρέπει να γίνει. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο το οποίο έγινε δεν είναι έργο ούτε υποδομής ούτε πολιτισμού, είναι έργο ανοησίας. Πρέπει άμεσα να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος. Σίγουρα θα θρηνήσουμε κάποιο θύμα. Όταν βρέχει ο δρόμος γλιστράει. Είναι πολύ επικίνδυνο το οδόστρωμα. Σε υποκανονικές συνθήκες τα μηχανάκια μας διαλύονται. Έχουμε δει περιστατικά όπου διανομής φεύγουν πλαστικά και κομμάτια από το μηχανάκι. Με συνέπεια μπορεί να τραυματιστεί έτσι και κάποιο διερχόμενος πεζός ή όχημα να δημιουργήσει κάποιο ατύχημα. Πρέπει άμεσα το πρόβλημα να διορθωθεί. Μετά από πολλές και έντονες διαμαρτυρίες πολλών κατοίκων των ταξίδι, κυκλιστών, αυτοκινητιστών κτλ., των υπαλλήλων εδώ του νοσοκομείου, προβήκαμε σε διάφορες ενέργειες, όπως εγγράφος έχουμε στείλει, τουλάχιστον, αν δεν μπορεί να γίνει η ανακατασκευή του δρόμου, να λιανθεί. Το έχουμε ψάξει λίγο, υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που μπορούν να λιάνουν τις πέτρες. Ο κόσμος διαμαρτύρεται πολύ έντονα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δρόμος εδώ, η Ελένη Ζωγράφου, χρησιμοποιείται και ως πέρασμα από ανατολικά προς δυτικά. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι τώρα αποφεύγουν τα ταξί που έλεγε πριν ένας κύριος, δεν σε φέρνουν εδώ. Δηλαδή, πολύ δύσκολα θα σε βάλουν στο αυτοκίνητό τους. Ελέγχουν σε δύο επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίων παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων πραγματοποίησαν αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθη ένας 59χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Στη σύλληψη 59χρονου ιδιοκτήτη επιχείρησης χονδρικού εμπορίου παλιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για μόλυνση του περιβάλλοντος. Όπως διαπιστώθηκε, η εν λόγω επιχείρηση λειτουργούσε στο καλοχώρι ως διαλυτήριο οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές και χωρίς να έχει γίνει υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Επιπλέον, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως μηχανικά μέρη και εξαρτήματα φορτηγών οχημάτων που προέκυπταν από τη διάλυση, καθώς η διάλυση των οχημάτων γίνονταν υπαίθρια, ενώ στον αύλιο χώρο της επιχείρησης δεν υπήρχε δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων και λοιπόν υγρών στραγγισμάτων, με συνέπεια των ανωτέρων την πρόκληση ρύπανσης του εδάφους και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας με τη συνδρομή του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εξόδων και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πορεία συνταξιούχων πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με στόχο να αναδειχθούν τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια.
Πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν το πρωί της 5ης μέλη συνταξιοδοτικών οργανώσεων της πόλης. Οι συνταξιούχοι, που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στο άγαλμα Βενιζέλου, ανέφεραν ότι με συντάξεις πείνας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το κύμα της ακρίβειας που σαρώνει τη κοινωνία. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα για μια ακόμη φορά. Και η συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, που είναι της κεντρικής Μακεδονίας, είναι μια ακόμη συγκέντρωση από τις πολλές που θα κάνουμε σε όλη τη χώρα. Κάνουμε συγκεντρώσεις, κάνουμε αγώνες, γιατί δεν κάνουμε αγώνα για τον αγώνα. Κάνουμε συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις γιατί έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Οι συνταξιούχοι διεκδικούν αύξηση των συντάξεων εδώ και τώρα, επιστροφή των αναδρομικών σε όλους και καταβολή της 13ης σύνταξης και δώρων. Ζήτησαν μάλιστα άμεση λήψη μέτρων στήριξης προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις σε ενέργεια και τρόφιμα. Επίσης, διεκδικούν να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με άμεσες προσλήψεις και να στηριχθούν οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας υγείας. Οι συνταξιούχοι της πόλης μας με τη σημερινή διαμαρτυρία θέλουν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση. Δεν προσαρμοζόμαστε με την κανονικότητα της φτώχειας, της ανέχειας και της εξαθλίωσης. Και βεβαίως δεν έχουμε σκοπό να πεθάνουμε πρόωρα, όπως μας είπαν κάποιοι, αλλά να είμαστε εδώ, να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε μέχρι που να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να διαμαρτυρηθούμε, γιατί πλέον η σύνταξη δεν φτάνει για να βγει ο μήνας. Και δεν φτάνει, παρόλο που ακόμα το έξοδο για τη θέρμανση δεν έχει μπει στον προϋπολογισμό μας. Εάν μπήκε το έξοδο της θέρμανσης, θα πρέπει να διαλέξουμε ή να συστηριζόμαστε ή να θερμαινόμαστε. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, ευτυχώς όχι όλα, τα οποία δυστυχώς πανηγυρίζουν για το πόσο αύξηση θα πάρουν οι συνταξιούχοι και λένε, μιλάνε για 6-7% με ένα πληθωρισμό τον επίσημο, γιατί εμείς πλέον δεν τον πιστεύουμε. Πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ δεν έχω δει κανένα προϊόν, εγώ τουλάχιστον, να έχει ακριβήνει μονάχα 12%. Όλα έχουν πάρει περίπου στο 30%. Αλλά ακόμα και 12% να το παραδεχτούμε και το 12%, εφόσον θα πάρουμε 6-7%, όσοι πάρουν, γιατί έχουμε προσωπική διαφορά. Χρωστάμε δηλαδή, δεν θα είναι μας κόψα τις περικοπές, τώρα χρωστάμε με την προσωπική διαφορά. Όσοι πάρουν λοιπόν, θα πάρουν 6-7%. Άρα με το 12% θα είναι 5-6% φτωχότεροι από πέρσι. Παράλληλα, στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους, ζήτησαν να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ η πορεία κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη έγινε στη Συρία, καθώς ανακοινώθηκε ότι οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα ψηφιδωτό της ρωμαϊκής εποχής που ανάγεται στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και θεωρείται ένα από τα πιο σπάνια και πιο πλήρη που έχουν βρεθεί ποτέ. Ψηφιδωτό της ρωμαϊκής εποχής που αναγεννάται στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και θεωρείται από τα πιο σπάνια και πιο πλήρη, ανακαλύφθηκε στη Συρία. Το ψηφιδωτό ηλικίας 1600 ετών βρέθηκε στην πόλη Αλ-Ραστάν στην επαρχία Χόμς της κεντρικής Συρίας. Η Αλ-Ραστάν είναι χτισμένη στη τοποθεσία όπου βρισκόταν κάποτε η ελληνιστική πόλη Αρέθουσα. Το ψηφιδωτό εικονίζει μια σπάνια σκηνή στην οποία διακρίνονται καθαρά οι λεπτομέρειες και τα ονόματα των Ελλήνων βασιλέων και ηρώων που συμμετείχαν στον πόλεμο της Τρίας, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ο Χαμάμ Σαντ, διευθυντής ανασκαφών και αρχαιολογικών μελετών στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων. Αναφέρονται ακόμη τα ονόματα των μυθικών Αμαζόνων, όπως μεταξύ άλλων Πενθεσίλια και Ιπολίτη. Συρία, μια χώρα χωνευτήρη πολλών πολιτισμών ανά τις χιλιετίες, από τους Χαναναίους μέχρι τους Ομοϊάδες και ενδιάμεσα τους Έλληνες, τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς, διαθέτει άφθονους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Ορισμένοι καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε το 2011. Στη πόλη Χόμς, η εκκλησία Αλ-Ζινάρ κάηκε και το τέμενος Χαλίντ Αλ-Ουάλιντ υπέστη ζημιές, ενώ από τη Ραστάν κλάπηκαν ψηφιδωτά. Πραγματικά πρόκειται για μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη. Τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της αγροτικής επιχειρηματικότητας συγκεντρώνει η 21η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού Αγκρότικα, με την επιδίωξη να αποτελέσει πεδίο καλλιέργειας συνεργασιών αλλά και ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα. Με
Περισσότερους από 1.600 εκθέτες από 48 χώρες, πλήρη κάλυψη του εκθεσιακού χώρου και ένα ευρύ πρόγραμμα τόσο μεμονωμένων hosted buyers όσο και οργανωμένων επιχειρηματικών αποστολών από 15 χώρες, επιστρέφει η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων Αγρότικα. Στην 21η διοργάνωσή της μάλιστα από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου έχει ως στόχο να δικαιώσει για μία ακόμα φορά τον τίτλο της ως της κορυφαίας έκθεσης των κλάδων των γεωργικών μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των εφοδίων στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και ως μία από τις 5 σημαντικότερες εκθέσεις του πρωτογενούς τομέα στην Ευρώπη. Η 21η Αγρότικα θα συγκεντρώσει στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της αγροτικής επιχειρηματικότητας, με την επιδίωξη να αποτελέσει πεδίο καλλιέργειας συνεργασιών αλλά και ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα. Πέραν του έντονου διεθνούς χαρακτήρα των εκθετών της, η σημαντική διεθνοποίηση της 21ης Αγρότικα αποτυπώνεται και στους εμπορικούς της επισκέπτες. Έτσι, η φετινή διοργάνωση θα υποδεχθεί μεμονωμένους hosted buyers από 12 χώρες όπως Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Κύπρο και Αίγυπτο, τη Γεωργία καθώς και την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Τουρκία αλλά και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ομαδικές επισκέψεις από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία και δύο επιχειρηματικές αποστολές από το Ιρακινό Κουρδιστάν. Συγκεκριμένα, μια επιχειρηματική αποστολή από την περιοχή της Σουλεϊμανίγιας και μια επιχειρηματική αποστολή από το Ερμπίλ, συντονισμένη από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Ερμπίλ. Η 21η Αγρότικα διοργανώνεται με υποστηρικτές την Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος, το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων και το Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων, ενώ έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους αναμένονται την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου. Στην Αττική περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-βορειοανατολική από 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Για συνεχή ροή ειδήσεων, πλούσια ρεπορτάζ, αποκλειστικές συνεντεύξεις, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας verginanews.gr. Αμέσως μετά το δελτίο ακολουθεί το σχόλιο του Κώστα Παπαζαφυρίου. Στις 6 ώρα η εκπομπή «Σε γνωρίζω από την κόψη» με τον Αντώνη Κοκορίκο και στις 8 και 4 σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τον Στέλιο Καλόγερο. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.